Με ιδιαίτερη τιμή αποδέχομαι την πρόταση του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων να είμαι υποψήφια για την Προεδρία του ΣΕΓΑΣ. Το ιστορικό σωματείο που υπηρέτησα σταθερά ως αθλήτρια αλλά και ως μέλος της διοίκησής του μου δίνει την ευκαιρία να ανταποδώσω στο αθλητικό κίνημα ό,τι μπορώ από όσα πλουσιοπάροχα μου έχει δώσει. Στη σημερινή συγκυρία διακυβεύονται αρχές και αξίες, ενώ η πανδημία εμποδίζει τις αθλητικές δραστηριότητες και την Ολυμπιακή προετοιμασία και κλονίζει όχι μόνο το κοινωνικό αλλά και το αθλητικό οικοδόμημα. Δυστυχώς η πολιτεία από την πλευρά της έχει εδώ και πολλά χρόνια αποδείξει ότι δεν έχει καμία διάθεση να στηρίξει ουσιαστικά το αθλητικό κίνημα στη χώρα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιχειρεί και με μικροπολιτικές επεμβατικές μεθοδεύσεις να ακυρώσει τη δυναμική του. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται η συμμετοχή και η σύμπραξη όλων των ειλικρινών και αφοσιωμένων ανθρώπων του αθλητισμού για να πετύχουμε. Είναι απαραίτητη η μέγιστη δυνατή ενότητα ώστε ο ιστορικός ΣΕΓΑΣ να σταθεί επάξια στα δύσκολα. Καλώ όσους οραματίζονται ένα αθλητικό κίνημα δημοκρατικό, αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς να πλαισιώσουν την κίνησή μου στη δύσκολη αυτή προσπάθεια. Ζητώ από τους προπονητές, τους αθλητές, τις διοικήσεις των σωματείων, τους νέους και τον φιλάθλο κόσμο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια έξω από καταγραφές και τακτικισμούς. Με γνώση, θέληση, όραμα και εμπειρία μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα την ανάπτυξη ενός μαζικού αθλητικού κινήματος αλλά και του υψηλού αθλητισμού.